Σημείο αναφοράς για την πόλη της Καλαμάτας, το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο πραγματοποιείται στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Και ακριβώς σε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια που είδατε τώρα για το 2017 αποτελούν μια συνέχεια πολύ επιτυχημένης παράδοσης που έχει κτίσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία την τελευταία δεκαετία. Στην Καλαμάτα, διακεκριμένοι επιστήμονες ενημερώνουν με εύληπτες και σύντομες ομιλίες στην τοπική κοινωνία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων που αποτελούν την πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα. Είπα νωρίτερα ότι αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν δύο σκοπούς. Αφενός με να μεταφέρουμε στους συναδέλφους που υπηρετούν την καρδιαγγειακή ιατρική στην περιφέρεια όλες τις σύγχρονες γνώσεις, αλλά και το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά τα περιστατικά στην καθημερινή κλινική πράξη. Την όλη πρωτοβουλία του συνεδρίου, που φέρει μαζί του και σημαντικές δράσεις πρόληψης υγείας, έχει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Βεβαίως, για να κάνουμε όλα αυτά, θα πρέπει να δώσουμε βάρος στη συνεχιζόμενη ιατρική μας εκπαίδευση και συγκεκριμένα στους γιατρούς, στους καρδιολόγους. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι πρωτοπόρα σε αυτό το θέμα, χρησιμοποιεί καινοτόμους μεθόδους. Όμως, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι κοντά στην κοινωνία. Προσπαθούμε να είμαστε σύμβουλοι στην πολιτεία. Οι χαιρετισμοί εκπροσωπών φορέων και αρχών εστίασαν κυρίαρχα στην επιστημονική και εξωστρεφή διάσταση του συνεδρίου. Ότι η Δημοτική Αρχή έχει προσανατολισμό και έχει στη σκέψη της την πρόληψη στο τομέα της υγείας, έχει προμηθευτεί απεινιδωτές. Αυτή τη στιγμή στο χώρο που βρισκόμαστε υπάρχει απεινιδωτής μόνιμα, επίσης στο Χριστό Γυμναστήριο, και έχουμε παραγγείλει 2 καινούριους απεινιδωτές, τους οποίους θα εγκαταστήσουμε στην Τέντα και στο καινούριο Δημαρχείο, δηλαδή σε χώρους όπου καθημερινά αθλούνται εκατοντάδες παιδιά. Είναι ακριβώς η χρονιά που η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κλείνει 70 χρόνια ζωής από τις εφήσεώς της. Σε αυτή ακριβώς την επαιτειακή χρονιά βρίσκονται κοντά μας εκλεκτοί ομιλητές με εμπειρία και βαθιά γνώση των θεμάτων που θα αναπτυχθούν. Είναι πραγματικά ένας πολύ πρωτοποριακός και πολύ χρήσιμος θεσμός. Και σας το λέω εγώ από την πλευρά πλέον του ακροατή και του συμμετέχοντος και όχι του οργανωτή, ώστε να μην είναι κανείς προκατειλημμένος. Είναι λοιπόν πολύ σωστά όσα ακούσατε από τον πρόεδρο, ίσως και λίγα, από τον πρόεδρο της Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Τσιούφη. Η προστιθέμενη αξία των εκδηλώσεων αυτών για τους καρδιολόγους της περιφέρειας είναι πολύ σημαντική, αλλά νομίζω και για τους εκπροσώπους των καθηγητικών αρχών και της Αθήνας και των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Τις βαθιές ευχαριστίες μου στον πρόεδρο της Καρδιολογικής μας Εταιρείας και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, γιατί και αγαπητό φίλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιούφη, που ακούσατε προηγουμένως, γιατί είχε την καλοσύνη να αποδεχτεί την πρόσκλησή μας ώστε να γίνει αυτό το συνέδριο σήμερα εδώ. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους που ήρθαν από διάφορα κέντρα της χώρας, εξειδικευμένοι καθένας σε ένα τομέα της καρδιολογίας, για να συζητήσουμε αύριο όλοι μαζί τις εξελίξεις στην καρδιολογία και πώς μπορούμε να συντονίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στη στεφανία νόσο και τα άλλα καρδιολογικά νοσήματα που αποτελούν μάστιγα για τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες αλλά και για τις αναπτυγμένες.